ημερολόγιο έδειχνε 11 Ιουλίου 2007 όταν η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Δοξαρόμιλο ποτάμου στη δύσβατη περιοχή του Βοσάκου έμελε να μετατραπεί σε φωνική, βυθίζοντας τη θλίψη το Πανελλήνιο και δει το πυροσβεστικό σώμα της χώρας. Άτομα από ό,τι λένε είναι νεκρά. Οι δυνατοί άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της πυρόσβεσης μέχρι που στις 4 το απόγευμα πεζοπόρο τμήμα από το Ηράκλειο λαμβάνει εντολή για να φτάσει στη φλεγόμενη ζώνη. Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φρικτό τέλος που επεφύλαξε η μοίρα σε 3 εποχιακούς πυροσβέστες είχε μόλις ξεκινήσει. Θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος ο Στυλιανός Μαρκάκης, ο Ηρακλής Τζανάκης και ο Νικήτας Κορομιλάς, 3 νέοι άνθρωποι που κλήθηκαν μαζί με τους συναδέλφους τους να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τα παιδιά, μία λέξη μόνο. Αθάνατη. Και βλέπω τη φωτιά και έτρεχε. Έτρεχε ενιαία και γύρισε απέναντι. Λες και πήγαινε με 100 χιλιόμετρα. Ήταν μια πυρκαγιά ρουτίνας, αλλά κάποιος λάθος υπολογισμός, το φαινόμενο της καμινάδας που υπάρχει σε εμάς, σε αυτές τις ρεματιές, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Νικήτας Κορομιλάς, ο Στέλιος Μαρκάκης και ο Ηρακλής Τζανάκης καίγονται ζωντανοί όταν οι φλόγες τους περικυκλώνουν. Ενώ ένας ακόμα συνάδελφός τους, ο Μανώλης Μανολιτσάκης, που ήταν στην ίδια ομάδα, κατάφερε να γλιτώσει όταν μπήκε στο κύλωμα μιας πηλιάς. Υπέστη όμως σοβαρότατα εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα βράχια τα οποία είχαμε βρει έναν συνάδελφο και είχε αφήσει τις νυχές του. Αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται ποτέ να μου φύγει από το μυαλό. Προσπαθώντας να διαφύγει, προσπαθούσε με τα νύχια του να ανέβει το βράχο για να απεγκλωβιστεί. Και άλλη μια εικόνα που είναι έτσι για μένα πολύ δυνατή, είναι μια σκηνή κατά την οποία ένας από τους συναδέλφους είχε καλύψει το πρόσωπό του προκειμένου να αποφύγει το θάνατο. Μέσα στο χώρο, όπως ήταν εγκλωβισμένοι πια, εισέπνεαν και την βρήκαμε εθάρρυ μέσα τους. Και δηλητηριασμένοι όπως ήταν, χάσατε τις αισθήσεις τους και η φωτιά αποτελείωσε τα πάντα. Οι σκηνές αλλοφροσύνης που εκτυλίχθηκαν στο Βόσακο λύγησαν και τους πιο δυνατούς. Συνάδελφοι του Νικήτα, του Στέλιου και του Ηρακλή μετέφεραν τα απανθρακωμένα σώματά τους στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ ακόμα και σήμερα τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψει κανείς τον πόνο που βιώνουν οι οικογένειές τους. 15 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Βόσακο Μιλοποτάμου και κανείς δεν ξεχνά τους 3 εποχιακούς πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.